Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι και πάλι απόψε εδώ για να σας ξεναργήσω στα μουσικά χορευτικά μονοπάτια της παράδοσης του τόπου μας. Ανταμώνουμε όλοι μαζί απόψε με χορευτικά τμήματα της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα τμήματα θα μας εργιανήσουν μέσα από μουσικά ακούσματα και χορούς στον Πόντο, στη Μακεδονία, στην Ανατολική Θράκη, στη Δυτική Θράκη, στην Καπαδοκία και στην αγαπημένη Κρήτη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοχώρας, η Ελπής, φέτος συμπληρώνει 43 χρόνια ζωής. Ιδρύθηκε το 1976 και από τότε ανελιπώς διοργανώνει εκδηλώσεις και δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής αλλά και της Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να ξεκινήσουμε το αντάμωμα με κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν φέτος η έναρξη του ανταμώματος θα γίνει από τους μαθητές του Γδάμπτζερ Βοχωρίων, όπου θα παρουσιάσουν ένα δρόμο με τίτλο Νυχτέρια. Ας το απολαύσουμε και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, να δώσουμε μια μικρή βοήθεια για να εμπεδώσουμε το τι ακριβώς γινόταν εκείνα τα χρόνια με τα νυχτέρια. Όπου τα παιδιά προσπάθησαν να μας γυρίσουν πίσω, να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι τον τρόπο που διασκέδαζαν κάποτε οι νέοι, τότε που σε όλοι οι παλαιόχρονοι ήταν μια αγκαλιά, τότε που όλοι ήμασταν δίπλα και στήριζε ο ένας τον άλλον, κάτι που σιγά σιγά δυστυχώς φεύγει. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το φετινό αντάμωμα. Όπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για να τιμήσουμε δύο ανθρώπους. Η Παλαιόχωρα ανέκαθεν αγαπούσε, φιλοξενούσε, μοίρασε. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, όπως και πολλοί άλλοι, όλα αυτά τα χρόνια προσφέρουν πολιτισμό, παράδοση, ιστορία, έργο στα παιδιά, σε εμάς. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους δώσουμε ένα μικρό αναμνηστικό. Για τον πρώτο μπορώ να πω πάρα πολλά. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Ήμουν φοιτητής στο παιδαγωγικό τμήμα και μου λέει, μόλις τελειώσει θα γυρίσει στην Παλαιόχωρα. Αμέσως αντέδρασα. Ποια Παλαιόχωρα, εγώ είμαι για άλλα πράγματα. Τι έκανε. Μου έκανε το πείραμα του Βατράχου. Ποιο είναι αυτό. Σιγά σιγά έβαζε σταγόνες αγάπης για τον τόπο. Αυτόν τον τόπο που αγαπώ, μιας πληγώνει κάποιες φορές. Αυτός ο άνθρωπος υπήρξε για πολλά χρόνια δάσκαλος εδώ. Είναι ο πρόεδρος που διατέλεσε στο σύλλογο πάνω από 10 χρόνια και η προσφορά του είναι μεγάλη. Ο κύριος αυτός ονομάζεται Αρβανίτης Βαγγέλης και παρακαλώ πάρα πολύ να έρθει στο βήμα να του δώσουμε το αναμνηστικό. Παρακαλώ τον κύριο αντιπεριφερειάρχη και πάλι να έρθει να το αποκλείσει. Είχε πολλές ενστάσεις για να μπορέσω να τον τιμήσω. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους. Η προσφορά πρέπει να φέρεται προς τα έξω, γιατί αυτό που λείπει στα παιδιά μας είναι τα πρότυπα. Και ήταν ένα πρότυπα, τα πρότυπα το οποίο με σημάδευσε και με σημαδεύει. Μετά τη μικρή αυτή αλλά σημαντική στιγμή για το Σύλλογο, συνεχίζουμε με το τέταρτο χορευτικό. Είναι ένα ποντιακό χορευτικό. Για πρώτη φορά ήρθα σε επαφή όταν έγραφε ένα θεατρικό πριν από 4-5 χρόνια από το Χολομόντα στο Σαγκάριο, όπου ο Μπάρμπα Νάσος πήγε που στρατιώτης και έφτασε μέχρι έξω από την Άγκυρα. Ερχόμενος προς τα δω, έφερε Πόντο, έφερε Ελλάδα, έφερε Μικρά Ασία. Είναι πολύ λίγο να μιλήσω για Πόντο, αλλά μέσα από αυτό το θεατρικό αγάπησα τον Πόντο και για μένα κατέχει μια ξεχωριστή θέση πλέον. Επειδή διάβασα πολλά βιβλία και από αυτό ήταν μάμα, η οποία με ταξίδεψε, έχω να πω ότι εκεί στην Παναγία Σουμελά, την οποία την έχουμε στο Βέρμιο, οι Πόντοι κάναν ολόκληρες μέρες, προσκυνούσαν και πηγαίναν όλοι εκεί για να προσκυνηθούν, δείχνοντας πόσο πιστεύουν και πόσο Έλληνες είναι. Αυτός είναι ο λόγος που με έχει, αν θέλετε, επηρεάσει τόσο πολύ και μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να τονίσουμε κάτι. Για να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι εκδηλώσεις, χρειάστηκαν άτομα και χέρια. Και
στη γιορτή των Λειψών. Και σήμερα πάρα πολλοί εθελοντές μας βοήθησαν και πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις. Παρακαλώ, ένα ζεστό χειροκρότημα για αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε και κάτι άλλο. Τα παιδιά που δουλεύουν στον Δήμο έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο και μας βοήθησαν και αυτοί. Οπότε και για αυτούς ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Τελικά, αυτά τα παιδιά μας στέλνουν μηνύματα. Δεν είναι μόνο τάμπλετ, κινητά και υπολογιστές. Είναι και πολλά άλλα πράγματα που μας τα δείχνουν εδώ απόψε. Και μπράβο, μπράβο στον κύριο Ραπατζάκη και στο Σύλλογο Πολυγύρου για αυτό που κάνουμε. Και έχουν πίσω... Κοντά μπορεί να μην διαβάζω καλά. Έχουν και πολύ ενθουσιασμό από ό,τι βλέπετε. Διάβασα σε μία από τις μπλούζες στους γονείς μου χρωστάω τον Ζήν, στο δάσκαλο το Ευζήν, το είπε ο Μέγας Αλέξανδρος. Και μάλλον πάνω σε αυτό πορεύονται και λειτουργούν. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι εσείς βρίσκεστε εδώ για να τιμήσετε και να δείτε και να ακούσετε παράδοση. Δυστυχώς καθημερινά, λόγω των προβλημάτων που έχουμε όλοι μας, χανόμαστε στις ζωές μας. Όμως πρέπει να δούμε και τι γίνεται γύρω μας. Πρέπει να ξαναγκαλιάσουμε τον διπλανό μας. Πρέπει να δούμε διαφορετικό μάτι το γείτονα. Πάντοτε, επειδή το τελευταίο διάστημα γράφω παραμύθια για την περιοχή, μασάλια τα κάνω παραμύθια, αυτό που βλέπω και διαβάζω και ακούω από τους παλιότερους ήταν η αγάπη και η συμπαράσταση. Κάτι το οποίο καθημερινά λείπει. Ας αφήσουμε τους εγωισμούς, τις μικροπρέπειες και να δούμε διαφορετικά. Έτσι θα γίνει καλύτερα η ζωή μας και των παιδιών μας. Γιατί οτιδήποτε κάνουμε, το κάνουμε για αυτά τα παιδιά. Το μέλλον είναι αυτό. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως για τα παιδιά του Ραπατζάκη και του ΒΟΠ. Αυτή είναι Ελλάδα. Αυτό είναι Χαλκιδική, αυτό είναι Πολύγυρος, αυτό είναι Ζερβοβόρια. Αυτό πρέπει να προφυλάξουμε και να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Κάντε κάτι. Και όλα ξεκινούν από το σπίτι, από το σχολείο και όλους εσάς. Ήταν πριν 5 χρόνια περίπου, όταν όλοι κοιμούνται, κάποιοι καθόταν και γράφανε. Το συγκεκριμένο τραγούδι το άκουγα και προσπαθούσα να μεταφερθώ εκεί για να δω πώς ζουν οι άνθρωποι. Όταν ο Νάσος, ο στρατιώτης από την Παλιόχωρα, από κάπου από το Χολομόντα, εκεί που δεν είχε ταξιδέψει ποτέ στη ζωή του, ξεκίνησε και πήρε μέρος στον πόλεμο. Κάπου στην Καλλικράτεια, στην Καπαδοκία, στη Μικρά Ασία, γνώρισε μια κοπέλα. Μια κοπέλα η οποία έμενε να το σημαδεύσει και να την φέρει μετά εδώ, στα δικά μας τα χωριά. Απλά σας διαβάζω ένα κομμάτι το οποίο είναι ξεχωριστό, που γεννήθηκε τότε με συνδρομή και βοήθεια και τελικά είναι το εξής. Και πώς σε λένε καλό παιδό? Θανάση, αλλά με φωνάζουν Άσο. Καλό παιδό με λέει και ο κύριος Λοχίας, εσένα με λένε Ελπίδα. Θα ήθελες να σε ακολουθήσω? Εσύ μπροστά και εγώ λίγο πιο πίσω, ένα βήμα μονάχα για να έχω τη δική σου ρότα να ακολουθώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει ρόχα. Ρότα, το μόνο που ξέρω είναι ότι η καρδιά μου τώρα πιταρίζει για σένα. Να ξαναγυρίσεις πίσω να με πάρεις, Νάσο, κι ας είναι το μόνο μακρινό ταξίδι που έκανα μέχρι τώρα. Αυτό στην άδεια των ματιών σου, στο απίθμενο βάθος της καρδιάς σου. Ωραία λόγια. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνουν όλα, όμως θα γυρίσω να σε πάρω μετά τον πόλεμο. Αν βέβαια θέλεις να έρθεις μαζί μου στο παλιό το χωριό. Θα σε περιμένω και στο εξής μόνο εσένα θα έχω στο μυαλό μου. Σήμερα ανακάλυψα το μεγαλύτερο πλούτο που υπάρχει στα πέρατα του κόσμου και μέσα στα μάτια σου είδα πολλούς και σπάνιους θησαυρούς που δεν ήξερα καν την ύπαρξή τους. Πήγαινε στο κανό και έλα να με βρεις. Είναι κουβέντες του Νάσου που υπόθηκαν τότε και πήραν και ήρθαν και γέμισε η Χαλκιδική μας, όπου το 18 ήταν 31 χωριά και το 28 τα 31 χωριά έγιναν 70 και έδωσαν όθηση και βοήθεια και αν θέλετε
έγινε πολύ καλύτερη η Χαλκιδική. Θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα για αυτούς τους ανθρώπους που μας ταξίδεψαν εκεί πέρα.